Αρχείων Πολιτισμού σήμερα έχει για άλλη μια φορά συνάντηση ραντεβού, το λένε οι νεοέλληνες, με την ιστορία. Για άλλη μια φορά θα βάλουμε βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο, σε αυτό που όλοι πονάμε και μόνο όταν μπορείς να κάνεις μια βαθιά τομή σε κάτι που είναι άρρωστο μπορείς και να το θεραπεύσεις. Κυρίες και κύριοι, σήμερα μαζί μου συνοδοιπόρος σε αυτή την εγχείρηση είναι ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής Λεωνίδας Βελή. Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας, που θα συνοδοιπορήσουμε αυτή την ώρα εδώ πέρα για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν συνηθίζεις να δίνεις συνεντεύξεις και δεν πολύ εμφανίζεσαι σε ΜΜΕ και τέτοια πράγματα, έτσι. Χαίρομαι που σε βλέπω, Γιώργο. Πράγματι είναι πολύ σωστό και αληθινό αυτό που είπες. Δεν νομίζω ότι στα χρόνια τα οποία ζούμε με αυτό το κακό που έχει βρει το λαϊκό τραγούδι υπάρχει φωνή να μιλήσει σήμερα σε αυτά τα οποία γίνονται μέσα από το λαϊκό τραγούδι. Νομίζω ότι περνάμε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια όσον αφορά το λαϊκό τραγούδι. Δεν ξέρω τι κατάληξη θα έχει αυτή και που πάει αυτό το πράγμα, αλλά σίγουρα θα χρησιμοποιήσω τη λέξη απογοητευμένος. Ναι, να διευκρινίσω ότι μιλάμε για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ακριβώς. Γιατί λαϊκά τραγούδια άλλων χωρών τα ακούμε μια χαρά και τα παρακούμε. Δηλαδή και τις μπαλάντες των Άγγλων και των Αμερικάνων, τα λαϊκά τραγούδια άλλων χωρών μια χαρά. Ναι, εγώ αναφέρομαι στο λαϊκό τραγούδι το ελληνικό. Το ελληνικό. Να το προσδιορίσουμε, Λεωνίδα μου, τι είναι λαϊκό τραγούδι, τι σημαίνει λαϊκό τραγούδι. Στην καρδιά των ανθρώπων και στο μυαλό των ανθρώπων, Γιώργο, λαϊκό τραγούδι είναι αυτό το οποίο παίζεται μόνο με το μπουζούκι. Δηλαδή δεν παίζεις, ας πούμε, ένα τραγούδι, δεν το αποκαλείς ένα τραγούδι λαϊκό αν δεν έχει μέσα το μπουζούκι. Όχι, αυτό το πράγμα δεν συντρέχει με μένα. Εγώ το λαϊκό τραγούδι το βλέπω μέσα από το στίχο. Ο στίχος αυτός πρέπει να έχει κοινωνία μέσα, πρέπει να έχει έρωτα και πρέπει να έχει αυτό το οποίο περνάει ο λαός. Τα βάσανά του. Τα βάσανά του δηλαδή, μέσα από εκεί. Ακόμη και ο έρωτας μέσα από τη λέξη που θα χρησιμοποιήσει ο στιχουργός, δηλαδή ο Λεκάκης, πρέπει να έχει μέσα βάσανο, πρέπει να έχει μέσα πάθος και το πάθος αυτό σε αυτόν που θα γράψει τη μελωδία πρέπει να επικοινωνήσει με το λαϊκό ήχο, με αυτό το οποίο δηλαδή αποκαλούμε εμείς λαϊκό τραγούδι με βάση αυτά τα οποία διδαχθήκαμε από τους προγενέστερους. Αυτό είναι μια παράδοση. Παράδοση. Έτσι είναι, παράδοση. Η οποία δεν μπορεί να σβήσει και ούτε να αλλοιωθεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα πιστεύεις λοιπόν ακράδαντα ότι εν αρχή είναι ο λόγος. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Υπηρετείς το λόγο. Υπηρετώ το λόγο, ναι. Όπως και οι ηθοποιοί, τα θέατρα, αυτό κάνουν. Ένα κείμενο υπηρετούν. Ναι, υπηρετώ το λόγο, διότι να σου πω γιατί. Διότι μπορεί να μου φέρει ο Νίκος μια καταπληκτική μελωδία και ο λόγος να είναι. Να μην λέει τίποτα. Να μην λέει τίποτα. Άρα λοιπόν ο λόγος πάνω απ' όλα. Ο λόγος. Πώς έχεις εντρυφήσει όλο αυτό τον καιρό με τον λόγο, δηλαδή πώς ζυμώθηκες με τον λόγο, πώς αντιλαμβάνεσαι αν ένας λόγος λέει κάτι, δεν λέει κάτι, είναι καλός, σου χτυπάει μέσα σου κάτι, κάποιο καμπανάκι, κάτι η καρδιά, ναι, σου, πήρα, πήρα φωτιά μέσα μου από τα ακούσματα που παίρνω από τα νέα τα παιδιά, τα οποία σήμερα υπάρχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και κυριαρχούν στο ραδιόφωνο, το οποίο κατ' εμέ το ραδιόφωνο είναι αυτό το οποίο είναι η σπονδυλική στήλη του ακούσματος και της μεταφοράς του λόγου στον κόσμο. Λοιπόν, και τα παιδιά αυτά δεν λένε τίποτα. Δεν ξέρω αν ακούω, είμαι καυστικός ή αν ερεθίσω κάποιος, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ αυτό το οποίο ακούω από τα νέα τα παιδιά είναι μια σαχλαμάρα και μεση. Τίποτα δεν λένε. Δεν λένε τίποτα. Υπάρχουν βέβαια ορισμένα τραγούδια τα οποία λένε πολλά, αλλά είναι ορισμένα τα τραγούδια. Αυτό το οποίο κυριαρχεί σήμερα είναι το τίποτα. Έτσι. Ναι. Όπως όμως ένα ευρύτερο πολιτιστικό πλαίσιο. Δηλαδή και σε άλλες τέχνες και σε άλλα πράγματα είναι ένα τίποτα. Ναι, επειδή όμως μιλάω, εγώ σαν τραγουδιστής μιλάω για αυτό το οποίο με πονάει, δεν θέλω να επεκταθώ και σε άλλες τέχνες, mm-hmm. διότι θα μιλάμε μια εβδομάδα εδώ πέρα. Ναι, και δεν είσαι ο αρμόδιος. Και δεν είμαι και αρμόδιος. Ναι, σε αυτό που λες. Το λαϊκό τραγούδι δεν ακούγεται από τα ραδιόφωνα, είναι σχεδόν αποκλεισμένο. Ή για να ακούσεις ένα λαϊκό τραγούδι θα πρέπει να πας αργά τη νύχτα. Να ακούσεις κανένα Καζατζίδη, κανένα Βελή, κανένα Μπιθικότσι. Σπάνια ονόματα είπα τώρα. Αυτό εσύ. Σπάνια ονόματα. Μ' άρεσε αυτό που είπε. Υπάρχουν άλλοι. Ρεπάνι. Τι να πω τώρα, θα ακούσεις. Πού θα ακούσεις Αντώνη Ρεπάνι, πού θα ακούσεις Γαβαλά. Να σου πω μια.
Ας πω μια ιστορία με το Στέλιο να γελάσει, να τη μάθει και ο κόσμος. Είμαι με το Στέλιο και μου λέει την περασμένη, στο σπίτι του στον Άγιο Κωνσταντίνο. Θεός χωρέστον. Πάντα το θυμάμαι. Και πάντα τον τραγουδώ, έτσι. Μου λέει, άνοιξα το ραδιόφωνο. Ψάχνω τον ένα σταθμό, τον άλλο, δεν ακούω τίποτα. Και λέω στη Βάσο, τη γυναίκα του, η Βάσο, ανέβασα αυτοκίνητο. Και φεύγω, λέει, από τον Άγιο Κωνσταντίνο και πιάνω Λάρισα. Πήγα μέχρι τη Λάρισα και γύρισα να ακούσω εάν υπάρχω εγώ, υπάρχει το λαϊκό κτλ. Δεν άκουσα, μου λέει, τίποτα και είπα, Στέλιο, τελείωσες. Ναι, το έχει πει πολλές απογοητεύσεις. Ναι, το έχει πει και σε μένα αυτό. Ναι. Εγώ δηλαδή, μιλάμε τώρα πόσα χρόνια που έχει πεθάνει ο Στέλιος. Πάνω από 20 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, το 21 πέθανε. Το 2001. Έχει 22 χρόνια τώρα που πέθανε. Αυτά τα λόγια μου τα είπε πριν από 22 χρόνια, δηλαδή πριν από 23 χρόνια. Έτσι. Ναι. Φαντάσου την απογοήτευση του ανθρώπου αυτού πριν από 23 χρόνια. Που για ποιον άνθρωπο μιλάμε τώρα. Σύγκρινε, ακριβώς, για την κολόνα στην ακριβώς. Και σύγκρινε το τώρα με το σήμερα, πόσο πιο άσχημα είναι τα πράγματα σήμερα για το λαϊκό τραγούδι. Εδώ θέλω να σου πω ότι εγώ έχω γράψει, αρθρογραφήσει και είμαι υπεύθυνος των λόγων που λέω, ότι όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα που θέλουν να λέγονται ελληνικά, που παίζουν στον ελληνικό αέρα και φορολογούνται σαν επιχειρήσεις κλπ. Αν θέλουν να λέγονται ελληνικά και αν θέλουν να είναι νόμιμα, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία ζώνη που μία ώρα την ημέρα να παίζουν Θοδωράκη, Χατζηδάκη, Λοΐζο, Ξαρχάκο. Ναι, και πώς πρέπει να επιτευχθεί αυτό, πώς πρέπει να επιτευχθεί. Με νόμο. Στη Γαλλία πρέπει το 60% του ρεπερτορίου να είναι γαλλικό. Εδώ έχουμε φτάσει να λέγεται ελληνικό ραδιόφωνο και να παίζει αλλαγκάλο. Χρησιμοποιήσατε τη λέξη νόμος και θέλω να σου πω κάτι. Εκεί πέρα επιμένει η αδελφή μου στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει το παλιό εργοστάσιο του Αγνώ. Το οποίο το εγκαταλείψαν και χτίσαν ένα καινούριο εργοστάσιο Αγνώ στη Λιτή, κάπου εκεί πέρα, στο Λαγκαδά. Αυτό το παλιό εργοστάσιο του Αγνώ είναι ρήπια. Πώς είναι η Ουκρανία που βλέπεις τώρα. Βομβαρδισμένη ακριβώς. 28 χρόνια. Πού είναι ο νόμος? Ναι. Τι πρέπει να γίνει αυτό, ναι. Και γιατί δεν γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν, πώς μπορεί να, όταν δεν γίνεται ο νόμος γι' αυτό, που είναι καθαρά περιβαλλοντολογικό το θέμα, πώς μπορεί να γίνει ένας νόμος που θα υποχρεώσει το ραδιόφωνο που το έχει τούτος να παίξει λαϊκό τραγούδι? Ναι, καταλαβαίνω τώρα γιατί μιλάμε. Ναι, δεν επιβάλλονται με νόμους οι τέχνες βέβαια. Επιβάλλονται, αλλά από την άλλη μεριά πια δεν μπορεί κάτι να, πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το χάλι. Δεν μπορώ να. Νομίζω δεν έχεις αποφύγει ποτέ καμία συνέντευξη στην οποία να μην έχεις μιλήσει για το Στέλιο. Εγώ δεν μπορώ να μην τον Καζατζίδη, δεν μπορώ να μην σου κάνω και εγώ την ερώτηση. Ξέρω εγώ και το λέω εγώ, γιατί εσύ είσαι πολύ σεμνός και δεν θα το πεις, ότι ένας πολύ μεγάλος μουσικός, κοινός μας φίλος, μπροστά μου σου είπε ότι μόνο εσύ δικαιούσε να τραγουδάς Καζατζίδη και μπροστά σου και όταν εσύ τραγουδάς Καζατζίδη, όλοι οι άλλοι τραγουδιστές, θα χρησιμοποιήσω ακριβώς την λέξη που είπε, γιατί τη λέω εγώ, είναι κοπρίες. Εσύ πώς αυτό το βάρος το παίρνεις στις πλάτη σου και προχωράς? Κοίταξε, δεν ξέρω καταρχήν αν προχωρώ, διότι νομίζω ότι, νομίζω ότι έχω πατήσει φρένο, διότι δεν μου αφήνει το σημερινό σύστημα να απλωθώ, διότι να σου πω την αλήθεια, νιώθω ότι αν πάω να τολμήσω να κάνω μια εμφάνιση κάπου. Λαϊκή εμφάνιση. Δεν νομίζω και δίπλα μου είναι ένα από αυτά τα παιδιά που κάνει και αυτός το δικό δική του, ας μου επιτραπεί η λέξη συναυλία. Ναι, καριέρα. Νομίζω ότι εγώ θα είμαι άδειος. Φοβάμαι δηλαδή να αντιμετωπίσω εγώ με αυτή τη δύναμη που έχω, με αυτή την οντότητα που έχει η φωνή μου, γιατί έχει οντότητα η φωνή μου, θα δηλιάσω να αντιμετωπίσω αυτό το παιδί το οποίο ζει το σήμερα. Σκέφτεσαι δηλαδή ότι αν εσύ πας, ας πούμε, στην Καβάλα να τραγουδήσεις και δίπλα τραγουδάει ένα παιδί του σήμερα, εκείνος θα έχει πιο πολύ κόσμο από εσένα. Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό, ας πούμε, ότι είναι σίγουρο και είναι μια φυσική φθορά που έχουν όλοι οι καλλιτέχνες. Δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα φθοράς δικής μου, Γιώργο. Είναι θέμα ότι με απορρίψανε εμένα προσωπικά, εμένα και πολλούς άλλους λαϊκούς τραγουδιστές, μας απέρριψε το σύστημα. Έγινε δηλαδή νόμος, όχι νόμος γραμμένος στα χαρτιά, νόμος του αέρα, έτσι. Δεν θα παίζουμε λαϊκά τραγούδια, κυνηγέται το λαϊκό τραγούδι, θα παίζουμε αυτά τα τραγούδια, διότι από αυτό το τραγούδι έχουμε κάποια ωφέλη, τα οποία δεν ξέρω ποια είναι αυτά,
ας χρησιμοποιήσω τη λέξη οικονομικά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, υπάρχει μια διάβρωση του λαϊκού τραγουδιού, υπάρχει μια κατάθλιψη, υπάρχει μια αντιμετώπιση του λαϊκού τραγουδιού από ανθρώπους στιχουργούς, οι οποίοι ήταν και παραμένουν λαϊκοί, αλλά δεν γράφουν επιλέον λαϊκά. Πού είναι ο Χρυσοβέργης ο Αλέγκος? Πού είναι ο Τάκης ο Σούγκας? Πού είναι, θέλω να πω και κάποιο άλλο όνομα, δεν θέλω να το πω. Ναι. Ναι, πού είναι αυτά τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν και υπάρχουν στην τηλεόραση, αλλά όμως κάνουν απλώς εκπομπή χωρίς να θίγουν στη ρίζα τους αυτό το οποίο πονάει σήμερα το λαϊκό τραγούδι. Ναι. Απλώς κάνουμε εκπομπή. Απλώς έρχεται ο Γιώργος Ολεκάκης, τους πάρει συνέντευξη και λένε καλά λόγια για το λαϊκό τραγούδι και κρίμα το λαϊκό τραγούδι που περνάει αυτό το βάσανο. Δεν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να γίνει εκπομπή, μεγάλη εκπομπή, να μαζευτούν αυτά τα 3, 4, 5 άτομα και να κάνουν μια επανάσταση τηλεοπτική μέσα από βαριές κουβέντες, όχι λόγια του ανέμου, του αέρα. Θεωρείς λοιπόν ότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο αυτό, το οποίο όπως όλα τα άλλα κοινωνικά φαινόμενα έχει τις εξαρτήσεις του, τη σχέση του, τη σχετίζεται, αλληλεπιδρά, είναι διαδραστικό με άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι της δουλειάς. Ας πούμε, βλέπουμε να τραγουδάνε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι μοντέλα, είναι ηθοποιοί, είναι οτιδήποτε άλλο είναι, και αυτό είναι και μια καλή περίπτωση ίσως θα ήταν, αλλά τραγουδάνε και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη φωνή και το τραγούδι και την βάσανο αυτής όλης. Άμα θα ανοίξουμε τον κατάλογο που λέγεται ποιος πρέπει να τραγουδάει, Γιώργο, νομίζω ότι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που πρέπει να τραγουδάνε. Αυτό λέει και ο Στέλιος. Ναι, λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό το θέμα είναι ανίατο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φάρμακο γι' αυτό. Νομίζω ότι πρέπει σήμερα να είσαι ένα πολύ όμορφο κορίτσι και να έχεις μια σχετική φωνή, και ο δρόμος είναι ανοιχτός. Ένα πολύ ωραίο αγόρι που να έχει μια σχετική φωνή, και μη στραχουριέσαι, ο δρόμος είναι ανοιχτός. Αρκεί να συγκινήσεις με τα κουριτσάκια, αρκεί να συγκινήσεις τα αγοράκια κτλ. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι σήμερα βγάζουν πολλά λεφτά, χαλάλι τους, νομίζω ότι δεν ανταποκρίνονται σε αυτό το οποίο λέγεται τραγούδι, σε αυτό το οποίο λέγεται μουσική γενικά, όχι τραγούδι. Λοιπόν, χρησιμοποιούν τη μουσική, χωρίς να είναι μουσική αυτό που αποκαλούν οι ίδιοι μουσική, γιατί το θέμα είναι καθαρά οικονομικό. Ναι. Οικονομικό αυτό είναι όλο. Και το θέμα δεν ξέρω πόσο αυστηρό ή καυστικό μ' ακούς, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Αυτά συζητάει και όλος ο κόσμος του χώρου μας και το ξέρεις. Θες να μιλήσουμε λίγο για τηλεόραση? Και επίσης, ναι, πες. Ναι, η τηλεόραση, αυτό το οποίο βλέπει ο κόσμος, κυρίες και κύριοι, εσείς βλέπετε τη τηλεόραση, βλέπετε τίποτα το οποίο γεμίζει την καρδιά σας? Βλέπετε τίποτα το οποίο γεμίζει το αυτί σας? Βλέπετε τίποτα το οποίο είναι άξιον λόγο ώστε να υπάρχει στην τηλεόραση? Μία ερώτηση κάνω στο κοινό το οποίο μας βλέπει. Υπάρχει τηλεόραση σήμερα? Υπάρχει καθαρή τηλεόραση η οποία θα πάρει στην πλάτη της τον εκάστοτε τραγουδιστή, ο οποίος πραγματικά έχει το χάρισμα του τραγουδιστή, της τραγουδίστριας, ώστε να μπορέσει αυτό το παιδί να κάνει καριέρα? Τι βλέπετε, κυρίες και κύριοι, στην τηλεόραση? Ανισόρροπα πράγματα είναι αυτά τα οποία βλέπετε? Ποιοι αγοράζουν αυτά τα κανάλια και κάνουν τηλεοράσεις οι οποίες είναι τραγικές? Αυτή είναι η λέξη που πρέπει να χρησιμοποιήσω. Και ποιοι είναι αυτοί οι καναλάρχες οι οποίοι τους δίνουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό? Για τα λεφτά το κάνουν. Τόσο πολύ δηλαδή το χρήμα έχει επηρεάσει τον κόσμο μέσα, την καρδιά και το μυαλό και την ευαισθησία που έχει ο άνθρωπος, ώστε να γονατίσουν μπροστά στο χρήμα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Μία ερώτηση κάνω, συγγνώμη για το άνοιγμα της φωνής μου, αλλά δεν έχω άλλο τρόπο να τα πω παραφωνάζοντας. Δικαιολογημένο είναι το ξέσπασμά σου. Πόσα χρόνια μετράς στο χώρο, Λεωνίδα? Δηλαδή, η πρώτη μου δισκογραφική δουλειά έγινε με τον Άκη Πάνο το 1984. Mm-hmm. Τα πριν χρόνια από, είμαστε στην Αμερική. Πόσα πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια. Και 15 χρόνια ήμουν στην Αμερική, Γιώργο. Από εκεί ξεκίνησα δηλαδή. Και μετά το 1982 ήρθα στην Ελλάδα. 40-15 χρόνια. Το 84 έκανα το πρώτο μου δίσκο με τον Άκη Πάνου. Το δεύτερο δίσκο τον έκανα με τον Ρασούλη, Κουγιουμτζή, Αντώνη Βαρδί, Χρυσοβέργη, Σταύρο Ξαρχάκου κτλ. Ο δίσκος Κίνος. Ένας πολύ καλό δίσκος. Μετά από εκεί βρέθηκε στον δρόμο μου ο Στέλιος. Mm-hmm. Ο οποίος έκανα μαζί του το
το δίσκο Συνάντηση, που λέω «Είμαι δραγούδι, είμαι λαός, αχ, δεν είμαι σκλάβος κανένας». Αυτό το τραγούδι βρέθηκε στην πρωτά μου, δέχτηκα ένα τηλέφωνο από τον Γρηγόρη τον Πιθηκότση και έκανα ένα τραγούδι, τέσσερα τραγούδια μαζί του, εγώ τέσσερα, ο Γρηγόρης τέσσερα και τέσσερα η πίτσα. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον Μαρκόπουλο τον Γιάννη, όπου τραγούδησα εκεί το Ίωνος 5. Τέσσερα τραγούδια εγώ, τέσσερα τραγούδια η Λαβίνα και τέσσερα τραγούδια η Μοσχολιού, η Βίκη. Mm-hmm. Μετά από εκεί δέχτηκα ένα τραγούδι από τον Βασίλη τον Λέκα και κάναμε τέσσερα τραγούδια πάλι έτσι σε ένα δίσκο πορτρέτρο. Από εκεί και μετά μπήκε στη ζωή μου ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος και γίνανε αυτά τα πράγματα. Μπήκε με στη ζωή μου μετά ο Τάκης ο Σούγκας, ο Τάκης ο Μουσαφύρης. Πάρα πολύ, τα λοιπά. Πόσα θεός χωρέστων πρέπει να πούμε σε αυτά που είπες μόλις. Πολύ ωραίο αυτό που είπες, μ' αρέσει. Με στεναχώρια μου και πρέπει να τους προσέχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν όλοι αυτοί, γράψαν την ιστορία τους και έχουν το δικό τους οικοδόμημα χτίσει μέσα στο μεγάλο πολύ. Παλάτι του ελληνικού τραγουδιού. Δυστυχώς λέμε ουδείς αναντικατάστατος, αλλά βλέπεις αυτές οι μορφές όταν φεύγουν. Δεν έχουμε άλλον Πιθηκότση. Δεν έχουμε. Ο οποίος δεν ήταν μόνο, ο κόσμος τον ξέρει μόνο σαν τραγουδιστή. Ο Γρηγόρης ήταν και σπουδαίος συνθέτης. Πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ σπουδαίος. Ήταν θυμόσοφος. Έκανες καρδιά να κάτσεις μαζί του να πιεις καφέ και. Απόλαυση. Απόλαυση σε αυτά που έλεγε. Έτσι. Όλοι αυτοί που ανέφερες οι άνθρωποι. Αυτό έλεγα, συζητούσα ερχόμενος εδώ πέρα με τους φίλους μου, ότι το να σε λαϊκό. Μόνο συγγνώμη σε διακόπτω, γιατί δεν θέλω να το ξεχάσω, γι' αυτό σε διακόπτω. Δεν το κάνω αυτό και σου ζητώ συγγνώμη. Ο μόνος ο οποίος δεν ήταν απόλαυση ήταν ο Άκης ο Πάνου. Ναι, ήταν άλλη κατηγορία. Δεν το ευχαριστήθηκα καθόλου. Mm-hmm. Δεν είχε πλάκα καθόλου η δουλειά mm-hmm. αυτή. Δηλαδή, να σκεφτείς ότι από την Κολούμπια μου λέγανε αν θέλεις να τελειώσει ο δίσκος. Μην μιλάς. Μαύρο, μαύρο. Ας είναι άσπρο, δεν πειράζει. Κόκκινο, κόκκινο. Ας είναι μπλε, δεν πειράζει. Και αυτό δεν το ευχαριστήθηκα καθόλου. Καθένας έχει τις ιδιαιτερότητες του. Ναι, εντάξει, σπουδαίος. Όχι, δεν είναι θέμα ιδιαιτερότητας. Είναι θέμα επαφής και ιδιοσυγκρασίας. Και κατανόησης. Σημείας και όλα τα. Βέβαια. Ναι. Σπουδαίος όμως ο Άκης και έχει καταθέσει σπουδαία πράγματα. Για τον Άκη τον Πάνο, τον δημιουργό, τι να πω τώρα. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος έχει έναν τραγουδιστή, μια τραγουδίστρια και πρέπει αυτόν τον τραγουδιστή ή την τραγουδίστρια να τον ανεβάσει. Να του δώσει θάρρος. Χαρά, να το δώσει χαρά. Να το δώσει χαρά. Και αυτό το πράγμα δεν το είχε ο Άκης ο Πάνου. Mm-hmm. Ο Άκης ο Πάνου έμπαινε στο σπίτι του και ήταν κατάθλιψη. Κατάθλιψη. Σου λέγει, ας πούμε, ιστορίες καταθλιπτικές. Δεν κοιτούσε το έργο, κοιτούσε αυτό το οποίο πέρασε και αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει στο μέλλον, διότι είχε, κατά την άποψή του, είχε την οντότητα, τη δυνατότητα να προβλέπει το μέλλον. Και το μέλλον. Δεν ξέρω αν τον δικαίωσε αυτό το οποίο έλεγε τότε, αλλά σίγουρα τον δικαίωσαν τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν, τα οποία σήμερα έχουμε να κάνουμε με μια ανισορροπία, με κεφαλαία γράμματα γράφω τη λέξη. 50 χρόνια βελής περίπου, από τότε που ξεκινάς να τραγουδάς, που κάνεις τα πρώτα σου μπουσουλήματα στο τραγούδι μέχρι τώρα, θα τα γιορτάσουμε? Με κάποιο τρόπο. Δεν το σκέφτηκα αυτό. Αλήθεια σου λέω. Δεν σκέφτηκα τέτοιο πράγμα. Πρέπει να το κάνεις. Και πρέπει εκεί να μαζευτούν όλοι όσοι αγαπάμε το λαϊκό τραγούδι, να το στηρίξουμε και να κάνουμε μια γιορτούλα, βρε αδερφέ. Κοίταξε, εγώ έχω να γιορτάσω, Γιώργο μου, ένα καταπληκτικό στίχο που μου έδωσε ο Γιώργος ο Λεκάγης. Και αναφέρεται σε ένα γεγονός, τραγικό γεγονός, μιας περασμένης. Όχι πολύ μακριά εποχή, όχι δεν είναι πολύ εποχή. Μακριά εποχή. Και όταν διάβασα αυτό το στίχο, έπαθα σοκ για τα γραφόμενα. Να φανταστείς ότι εκ του δεξιού μου είναι η αδελφή μου, η οποία όταν τραγουδάω αυτό το τραγούδι, έτσι, το προβάρω δηλαδή, και το τραγουδάει και ο φίλος μας, μου λέει, δεν μπορώ να τα ακούω. Αυτό μου λέει. Κυρίες και κύριοι, αναφερόμαστε σε ένα καινούργιο τραγούδι του Γιώργου του Λεκάκη, το οποίο η αναφορά του στο στίχο έχει να κάνει με τα τρία τα παιδιά τα οποία χάσαμε στα Ίμια. Τετάρτη ήτανε πρωί που ο κόσμος έγινε σιωπή και θάνατος.
Πήρε μα είπαν οι τρελοί μια σημαία, ένα πανί ο άνεμος. Έκλαψαν και οι αετοί, τα βράχια και οι ουρανοί, συντρίμια ρήπια. Προδότες έπιασαν δουλειά και σκέπασαν την προδοσία κάτω στα ίμια. Ο πιο παγωμένος Γενάρης η θάλασσα πιάνει φωτιά. Θλιμμένος θεός μένει ο Άρης κι γάλιμνος κοίτε μακρά μου. Χριστοδουλέ μου αητέ, Έκτορα φίλε κι αδελφέ, δεν τα ξεχάσουμε. Και Παναγιώτη Ροϊκέ, χτίσε του σπίτι ουρανέ να ξαποστάσουνε. Ο ένας ήταν ο Χριστόδουλος, ο Παναγιώτης και ο Έκτορας. Με τα μικρά τους, γιατί για αυτά, έτσι με τα μικρά ήρωες μόνο πρέπει να θυμάμαι. Αλλά τι γίνεται σε αυτό το τραγούδι, σε αυτό το στίχο, ο Γιώργος νομίζω ότι η μεταφορά του δηλαδή σε αυτό το γεγονός είναι καταπληκτική. Έχει να κάνει με πράγματα που δεν μπορεί να τα σκεφτεί ο άνθρωπος. Τα σκέφτηκε ο Γιώργος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με μετέφερε αυτό το τραγούδι και μου είπε ότι θέλω το τραγούδι αυτό να το πεις εσύ. Τον ευχαριστώ και το τραγούδι αυτό το θεωρώ πρίκα μου. Ευχαριστώ. Τετάρτη ήτανε πρωί που ο κόσμος έγινε σιωπή και θάνατος. Πήρε μας είπαν οι τρελοί μια σημαία, ένα πανί ο άνεμος. Ράπη και βλέπεις και ντροπή σαν παλιό σίδερα εκεί δύο τρία ενθύμια. Που θα βλέπουμε ακτή θα αφήνουμε μια προσευχή να πάει στα ίμια. Να πω λοιπόν ότι η μουσική σε αυτό το τραγούδι την έχει γράψει ο Θεόφιλος ο Καλμανίδης, ο φίλος μας, ένα νέο παιδί, και να πω ότι το είχα από τότε γράψει, φοβήθηκα μήπως πούνε ότι εκμεταλλεύομαι μια εποχή, μια συγκυρία και ένα και τ' άλλο. Συνθέτες που το είδανε το φοβήθηκαν γιατί το τραγούδι έχει αυτά που λέει και λέει αυτά που λέει, και να που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να γίνει, θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό. Να γίνει δικό σου. Ναι. Ο λαϊκός τραγουδιστής είναι ένα σύνολο πραγμάτων, δεν είναι μόνο λαιμός. Δεν είναι μόνο ντύσιμο, δεν είναι μόνο στήσιμο στην πίστα, δεν είναι μόνο ρεπερτόριο. Ο λαϊκός τραγουδιστής παίρνει θέση στα πράγματα, είναι μες στην κοινωνία, συμμετέχει στην κοινωνία, συμμετέχει στα δρόμενα, αφουγκράζεται, πηγαίνει στο καφενείο, βλέπει τι σκέφτεται, συνομιλεί με μεγάλους, μικρότερους, μεγαλύτερους, γυραιότερους, νεαρότερους. Όπως έκαναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ανέφερες παραπάνω, δεν ήταν κάποιοι που είναι κλεισμένοι στην έπαυλή τους, στο μεγάλο τους διαμέρισμα, όπως είναι τώρα που δεν μπορεί να συναντήσει κάποια παιδιά που έχουν ένα σουξέ και έχουν υψώσει τύχη, ξέρεις, και ήταν μέσα στην κοινωνία. Και μιλάει ο μάνατζερ για αυτούς. Μιλάει κάποιος άλλος για αυτούς. Αυτοί δεν έχουν ακούσει καν τα τραγούδια, δεν έχουν αποφασίσουν κάποιοι άλλοι, και όχι ένας πολύ μάνατζερ. Ο λαϊκός τραγουδιστής ήταν μέσα. Από τον έβλεπες με την παντόφλα να πάει στο περίπτερο να πάρει τσιγάρα. Δηλαδή, θυμάσαι πως έγινε ο Στέλιος έξω, ο Μπιθικόζης, το αμάξι που οδηγούσαν, είχε και τρακάρισμα. Ένας άνθρωπος. Ανθρώπινος. Ήταν κρεάτινος, τον έπιανες. Ήταν κρεάτινος, ας πούμε. Θυμάμαι μια χαρακτηριστική σκηνή με το Στέλιο που τρώγαμε σε ένα μαγαζί και δεν μπορούσε να φάει, γιατί κάθε τόσο ερχόταν κάποιος, δεν είχαν οι selfie τότε και αυτά, αλλά κύριε Στέλιο αυτό και τα, και δεν τον αφήνανε να φάει τον άνθρωπο, ξέρω εγώ, και το ένα και το άλλο. Και μου λέει, πάμε σε μια άλλη ταβέρνα. Του λέω, γιατί ρε Στέλιο, σε ποια ταβέρνα θα πάμε και θα συμβεί το ίδιο. Δηλαδή, κατάλαβες θέλω να πω. Ήτανε λαϊκό είδωλο, ήταν λαϊκό. Περνάγαμε από τα διόδια να πάμε στον Κωνσταντίνο και δεν έβγαλε να δώσει το αντίτιμο και του λέγανε Στέλιο, φύγε. Δηλαδή, ο υπάλληλος των διοδίων, Στελάρα, φύγε. Δηλαδή ήταν λαοπρόβλητος, ήταν δημοφιλής. Δηλαδή έτσι και βάζανε αυτοί οι άνθρωποι, όπως βάζουν τώρα κάτι καλλιτέχνες για βουλευτές. Αυτοί θα βγαίνανε πρωθυπουργοί, θα βγαίνανε για πλάκα. Ήτανε για το τραγούδι που τραγούδησε ο Γιώργος. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Μα και σήμερα. Ο άνθρωπος είναι εκεί. Αλλά ο άνθρωπος που είναι εκεί και στέκεται εκεί και ζει εκεί πέρα, εάν δεν πει αυτά που πρέπει να πει,
μέσα του εδώ, αν το έχει, αν δεν βγει αυτό το πράγμα το λαρύγγι του, δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωριστεί. Και ο Στέλιος κατανάλωσε όλο ή σχεδόν όλη του την καριέρα τραγουδώντας αυτό το τραγούδι το λαϊκό, το οποίο είχε τον πόνο, είχε το βάσανο, είχε τον ταλκά του ανθρώπου του καθημερινού. Από εκεί ξεκινήσαν όλα. Και σήμερα έκανε έναν κύκλο. Να συμφωνείς με αυτό. Βέβαια, έκανε έναν κύκλο ιστορία και σήμερα έχουμε ξενιτιά. Τα νέα μας παιδιά φεύγουν το ένα πίσω από το άλλο. Και σήμερα έχουμε φτώχεια. Και σήμερα έχουμε μεγάλη ανεργία. Και σήμερα σου παίρνουν τα σπίτια. Είναι διαφορετική ξενιτιά σήμερα όμως. Να σου πω γιατί είναι διαφορετική. Γιατί ναι, μεν ο Λεωνίδας παίρνει το αεροπλάνο και φεύγει και πάει στο Λονδίνο γιατί βρήκε δουλειά. Αλλά στο Σαββατοκύριακο γυρίζει πίσω με το αεροπλάνο. Κάνει την πλάκα του εδώ πέρα και Δευτέρα είναι πάλι στη δουλειά του. Δεν είναι η ίδια ξενιτιά. Ναι. Είναι ντυμένος, έχει καλή δουλειά, αμείβεται καλά. Παίρνει το αεροπλάνο, βγαίνει. Δεν πάει 40 μέρες με το πλοίο, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ακριβώς. Με... Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Η ξενιτιά έχει αλλάξει πάρα πολύ. Είναι ντυμένη με γραβάτα η ξενιτιά σήμερα. Πρώτα ήταν, αν θυμάσαι, το σεντόνι με τα ρούχα μέσα και τον κόμπο. Και, μπαίνανε στο τρένο και φεύγανε. Άλλο τον, ναι, έτσι, άλλο έτσι έφυγε ο πατέρας μου. Δηλαδή, δεν μου σήμερα ο ξενιτωμένος τρώει καλά. Τρώει καλό φαγητό. Έχει αυτοκίνητο. Έχει ωραίο σπίτι. Έχει ωραίο ντύσιμο επάνω του. Πληρώνεται καλά. Άρα το γυρισμό στην πατρίδα είναι θέμα να πάω να πω ένα γεια στον Γιώργο το Λεκάκι. Τι γίνεται, φίλε, αύριο φεύγω πάλι. Θα το πούμε την άλλη εβδομάδα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα σήμερα. Η ξενιτιά, νομίζω η ξενιτιά υπάρχει σαν λέξη, αλλά όχι σαν νόημα. Δεν έχει νόημα πια. Με την έννοια, αν θες να πεις, της παλιάς. Όλα αλλάζουν και ευτυχώς και προχωράει η κοινωνία κάπως, αλλά θέλω να πω ότι το θέμα της ανεργίας είναι το ίδιο. Ένας στους δύο Έλληνες είναι άνεργος, ειδικά στα νέα παιδιά. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά ποιος θα μπορέσει να βάλει αυτές τις λέξεις στο στόμα του και να τις τραγουδήσει χωρίς να φανεί αστείος. Γιατί κανείς δεν θέλει σήμερα να λέει ότι είναι φτωχός. Κανείς δεν θέλει σήμερα να του λένε στα μούτρα ότι είσαι άνεργος, είμαι άνεργος, δεν έχει δουλειά, δεν έχω δουλειά να πάω, η οικοδομή τελείωσε, πού να βρω δουλειά. Αν το γράψεις αυτό το στίχο σήμερα, θα πρέπει να σκεφτείς ποιος θα μπορέσει να το τραγουδήσει χωρίς να εκτεθεί. Θα βρεις. Θα βρω. Ναι, αλλά δεν θα βρεις αυτός για να τα ακούσουν. Σωστά, δεν έχουμε ακροατήριο. Το τραγούδι θα υποθεί, αλλά δεν θα έχει ακροατήριο. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα σήμερα όσον αφορά ο στίχος, Γιώργο. Ο στίχος σήμερα θέλει, δεν θέλει ταλέντο, θέλει πονηριά. Αν δεν είσαι πονηρός σε αυτό το οποίο γράφεις, νομίζω ότι θα φας τα μούτρα σου. Αλλά θέλει πονηρία ο στίχος και θέλει εκείνο το παιδί, το οποίο παιδί είναι συνδεδεμένο με 2, 3, 5, 10 άλλους οι οποίοι έχουν κάποια κουμπιά στα χέρια τους ώστε το τραγούδι αυτό να περάσει στα πιτσιρίκια και φτάνει. Αυτό είναι αρκετό. Ναι, εδώ είναι, εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Δηλαδή, θα τραγουδούσαν αυτοί οι άνθρωποι που λένε ο Γαβαλάς, ο Μπιθικότσης, ο Μενιδιάτης, ο Στέλιος, δεν απευθύνονταν στα 15χρονα. Απευθυνόντουσαν στους ανθρώπους, στους όριμους που είχαν ζήσει στη ζωή τους κλπ. Στα μαγαζιά ήταν οι σαραντάριδες με τις οικογένειές τους ή όχι, αλλά παρέες τουλάχιστον 40 χρονών. Τώρα πας και βλέπεις 15 χρονών παιδιά. Πού είναι οι σαραντάριδες, οι πενηντάριδες πού είναι τώρα. Πού είναι. Αυτοί υπάρχουν, αλλά ναι, υπάρχουν εκεί, δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω αν δεν υπάρχουν για λόγους οικονομικούς. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν διότι πλέον δεν γεμίζει το αυτί για να πάνε να ακούσουν κάτι ανάλογο, ας πούμε, ώστε να φεύγοντας από το μαγαζί αυτό να νιώσουν γεμάτοι. Συν το γεγονός ότι πρέπει να έχουν μια καβάντζα χρήματα να δώσει το πιτσιρίκι του, το παιδί του για να πάει αυτό. Ναι, ακριβώς. Έτσι, οπότε να δώσω και στο παιδί, να δώσω και εγώ. Ακριβώς, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Πες μου κάτι, Λεωνίδας Βελής 50 χρόνια. Η πιο τραγική, η πιο δύσκολη στιγμή που έζησες, που είπες αμάν τώρα σε ένα μαγαζί, που είπες τώρα πώς θα τη βγάλουμε καθαρή, τώρα τι γίνεται εδώ, δύσκολα τα πράγματα, γιατί κανείς νομίζει ότι η δουλειά του τραγουδιστή είναι φώτα και προβολή και αφίσα και μεγάλα γράμματα. Κοίταξε, θα σου απαντήσω με διαφορετικό τρόπο. Δεν ευχαριστήθηκα αυτό το οποίο έχτισα. Δεν ξέρω τι έχτισα. Λίγο πολύ, μεσαίο, δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν το ευχαριστήθηκα. Δεν ένιωσα ποτέ μου ότι καλλιτέχνης μέσα μου. Διότι ενώ ένιωθα μέσα μου βαθιά ότι κάνω καλά τραγούδια, λέω καλά τραγούδια,
δεν ένιωσα ότι όταν έβγαινα στην πίστα επάνω, ένιωθα ότι να τραγουδήσω 2-3 τραγούδια στην αρχή, μήπως ακούσει ο κόσμος, αλλά μετά πρέπει να το κάνω διασκεδαστικό το πρόγραμμα, γιατί ο κόσμος πρέπει να χορέψει, να διασκεδάσει, να σπάσει κανένα πιάτο, να γίνει νταλαβέρι μέσα στο μαγαζί, να οικονομεί στο μαγαζί, να γίνει αυτό κτλ. Κάπως έτσι ένιωθα την καριέρα μου, και όχι μόνο εγώ, όλα τα παιδιά τα οποία συνεργαζόμαστε τότε. Νιώθαμε δηλαδή ότι βγαίνουμε πάνω για να φτιάξουμε τον κόσμο, όχι για να βάλουμε τον κόσμο να μας ακούσει. Δηλαδή ήταν τέτοιο το στυλ των μαγαζιών που τραγουδούσα εγώ. Δηλαδή, να φανταστείς ότι στην Εράιδα έβγαινα με ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι, αλλά το δεύτερο τραγούδι που έλεγα ήταν το Ίωνος 5. Και ο Κακέτσης, Θεός χωρέστον, πέθανε ο Κακέτσης, Θεός χωρέστον, είχε βάλει όλες τις φωτογραφίες που λέω στο τραγούδι αυτό, όλων αυτών των δημιουργών, δηλαδή, και κάθε όνομα που έλεγα έβγαινε και το... Δεν το πρόσεχε ο άλλος. Εγώ του έλεγα τον κόσμο, γίνεται ένα 5 λεπτά τραγούδι αυτό, το τραγουδούσα την ιστορία του λαϊκού τραγουδιού. Του έλεγα, ακούστε ποιοι είναι πίσω από όλη αυτή την ιστορία, προσέξτε τους. Δεν τους έβλεπα. Όταν τελείωνε το τραγούδι, χειροκροτούσαν, ναι, αλλά γιατί έπρεπε να χειροκροτήσουν. Όχι γιατί αυτό το οποίο άκουσαν και είδανε, το καταλάβανε. Και έλεγα, τι να... Άρα, και μόλις άρχισα να λέω τα άλλα τα τραγούδια, τα πάρτου, δώστου κτλ. Πεταγούδησα στην πίστα πάνω και πάρ' του και δώσ' του και αυτό και κτλ. Ναι. Και έλεγα, ας πούμε, και πολλές φορές με την Κλικέρια, τι γίνεται να πούμε, έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, βέβαια, εντάξει, δεν πήγαινε κανείς στην Νεράιδα για να μάθει γράμματα, ούτε για να μάθει ιστορία. Ήταν ένα μαγαζί διασκεδαστήριο, να εξυπηρετήσει μια κατάσταση και ο άλλος πήγε... Αλλά ήμουν εκεί τότε με τον Χάρη τον Κλίν και την Κλικέρια. Και ο Χάρης ο Κλίν έβγαινε και έκανε τον κόσμο να γελάσει. Για να μην τον κάνω κι εγώ να ακούσει κάτι. Μερικά τραγούδια να ακούσει, διότι μετά έβγαινε ο Χάρης ο Κλίν, ο οποίος μας θα φτιάχνει τον κόσμο. Μετά βγαίναμε πάλι από τον Χάρη τον Κλίν και λέγαμε πάλι αυτά τα χορευτικά, ας πούμε, για τα λοιπά. Ναι, υπήρχε δηλαδή λόγος να ακούσεις εκεί πέρα. Σας στεναχώρησε αυτή η ιστορία, έτσι. Πάρα πολύ. Το ίδιο νιώσα και στο... Το ίδιο νιώσα και στο Playboy, το ίδιο νιώσα και στην Αθηναία, το ίδιο νιώσα και στην Ταλίγες. Και στις σαμπάρες, όλο το ίδιο πρόβλημα έχει αυτός ο κόσμος. Ο κόσμος, Γιώργο, θέλει να φανταστείς ότι συνεργαζόμουν με τον Κονιτόπουλο, τον Βαγγέλη, στο μαγαζί του εκεί στις γέφυρες, και με το... Ρε παιδιά, έλεγα τραγούδια τα οποία δεν χορεύοντανε. Με τι, τώρα χορεύεται το «Δεύτερη φορά, η δεύτερη φορά, ίσως να είναι πιο γλυκιά είναι». Ακούσα αυτό το πράγμα. Και ανεβαίνω να πάω και χορεύω ένα ταγκό. Έλεγα 3-4 εκεί, ο κόσμος, έλεγα βάρα στο ψαχνό, τα χορευτικά κτλ. Δεν ακούει ο κόσμος. Δεν ακούει ο κόσμος. Ο κόσμος δηλαδή πηγαίνει στο μαγαζί για να γλεντήσει. Μπορεί να ακούσει 2-3 τραγούδια μέχρι εκεί. Μετά από εκεί θέλει να πρωταγωνιστήσει ο ίδιος. Θέλει να κάνει την πλάκα του. Τα λέμε. Δεν το ευχαριστήθηκα πολύ αυτό το πράγμα. Έχω ακούσει αυτός μέχρι είναι τώρα. Ένας ρόλογος που σιγά σιγά έφευγες από αυτό το σκηνικό. Ναι, όταν τελικά φτάσαμε στο σημείο το οποίο λεγόταν για να δουλέψει το μαγαζί πρέπει να έχει χορούς, εκεί ήταν η κεραμίδα απόφαγα. Διότι με το που έβγαινα στην πίστα, ανεβαίναν όλοι επάνω και χορεύανε και ένιωθε, ας πούμε, ότι εγώ τώρα σήμερα ήρθα εδώ πέρα για να πάρω τα λεφτά. Δεν ήρθα εδώ πέρα για να τραγουδήσω. Για να κάνω τέχνη. Ναι, τίποτα. Δεν υπάρχει από αυτό. Και έτσι αυτό ήταν ο λόγος. Μόλις φτάσαμε σε αυτή την περίοδο των χωρών, σηκώθηκα και φύγα. Μετά που τελειώσει, δηλαδή το τελευταίο μαγαζί που δούλεψα ήταν με τον Βαγγέλη τον Κονιτόπουλο. Και του είπα του Βαγγέλη ότι εγώ φεύγω από τη δουλειά, τελείωσε. Από τότε δεν ξανατραγούδησα σε μαγαζιά. Μια περίπου ίδια απόφαση τηρουμένων των αναλογιών είχε πάρει και ο Στέλιος. Δηλαδή, έκανες... Ο Στέλιος μου είπε ότι από την ώρα, λέει, που άρχισαν να σπάνε τραπέζια και πιάτα κτλ. Ήταν το τέρμα μου. Το ίδιο πράγμα, λέμε. 34 ετών. Τηρουμένων των αναλογιών, ναι, το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο έκανε και εγώ. Ναι, τηρουμένων των αναλογιών. Ναι. Τότε αυτά πιάτα. Ξέρεις πόσο χρόνο ήταν τότε ο Στέλιος. 35. 35 χρόνια. Πολύ μαγιά θέλει αυτό για να πει. Έφυγε από τη νύχτα. Θέλει πολύ μαγιά. Και παρόλο που είχε πολύ μεγάλες προτάσεις για να ξαναγυρίσει. Πάρα πολύ μεγάλες. Στέλιος Καζαντζίδης και παραγωγός σου όμως. Και παραγωγός. Έτσι. Αν και ήταν λιγομίλητο στο στούντιο. Ποιος μπορεί να το φανταστεί αυτό, Γιώργο μου. Στα όνειρά σου θα κοιμώσουν έτσι, παιδί, το φαντάστηκες ποτέ όταν ξεκίναγες.
Και έλεγες, ναι ρε παιδί μου, η φωνή μου κάτι είχε που κάτσει. Δεν έγινε αυτό, αλλά αν γινόταν θα ήταν όνειρο. Ξέρεις πώς έγινε αυτό. Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, στο Στόρκ, και δούλαβα με τον... Εγώ, ο Πασχάλης, ο Τερζής, η Άντζελα, η Δημητρίου. Και δέχτηκα ένα τηλεφώνημα την Αθήνα, πρωτού τραγουδίσου, και ήταν ένας, μου λέει, είμαι ο Τάδε, ας πούμε, ο Άρχοντας, μου είπε, Γιάννης, ας πούμε, το όνομά του. Λέει, θέλει να σε γνωρίσει, λέει, από κοντά, ο Στέλιος, ας πούμε. Λέω, ποιος Στέλιος? Λέω, εντάξει, πάρε μου αργότερα, του λέω. Εντάξει, νόμιζα ότι είναι πλάκα. Όχι, μου λέει, δεν σου κάνω πλάκα, το τηλέφωνο του είναι αυτό, και πήρα τηλέφωνο τον Γιώργο τον Κιβέλογο. Λέω, τι τηλέφωνο αυτό, λέει, κοίταξε αυτός εκεί πέρα, και μου λέει, του Στέλιου. Έτσι και έτσι του λέω, γιατί αυτός μου είπε, θα σε ξαναπάρω. Λέει, και μου ξαναπαίρνει αυτός και μου λέει, σε παρακαλώ, μου λέει, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, αν μπορείς αύριο έλα στην Αθήνα. Και παίρνω το αεροπλάνο και κατεβαίνω στην Αθήνα, με περίμενε και με πήγε στην κάτω Πέφυγη, στην Πέφυγη κάτω Κηφισιά. Στο σπίτι του Στέλιου, στον πρώτο όροφο εκεί. Και ανοίγει η πόρτα και βλέπω το Στέλιο. Και μου λέει, Λεωνίδα, εμένα με φάγανε, με καθαρίσανε εμένα. Τώρα στα λέω χοντρά, έτσι, γιατί άμα σου πω λεπτομέρειες, θέλω, μου λέει, να αναλάβω την καριέρα σου εγώ. Ξέρω ότι ανοίξει στην Κολούμπια, θέλω να μιλήσει, μου λέει, στην Κολούμπια, ότι θέλω να σε αναλάβω εγώ. Λέω, σοβαρολογείς τώρα, δηλαδή, εγώ δεν ήξερα καταρχήν πώς να κάτσω κοντά του, πώς να σταθώ. Ήμουνα πολύ νευριασμένο, νευρικός πάρα πολύ. Και μου λέει, και πήρα πάλι τον Γιώργο. Μέχρι τότε δεν τον είχε συναντήσει ποτέ? Προσωπικά όχι, ποτέ. Ήταν η πρώτη μας επαφή. Και ήρθε ο Γιώργος ο Κιβέλος, κάναμε ένα ραντεβού, ήρθε ο Στέλιος στο στούντιο, στην Κολούμπια, κάτω εκεί στη Ριζούπολη. Μιλήσανε και είπε στο Βασιλάκης, κάπως έτσι ήταν ο γενικός της Κολουμπίας τότε. Γιατί εγώ είχα υπογράψει συμβόλαιο μαζί με τον Γιώργο τον Πετσίλα στην Κολουμπία, ήταν τότε. Αλλά κάτι έγινε με τον Γιώργο και έφυγε από την Κολουμπία και στη θέση του Πετσίλα πήγε ο Κιβέλος. Ναι. Και στα χέρια σου ο Λεωνίδας και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα κάνει τον δίσκο με τον Αγκυπάνο, έτσι. Είχε δηλαδή το άκουσμά μου ως τέλειος. Είχε πάρει το μήνυμα. Βέβαια, ναι. Και έκανε το δεύτερο το δίσκο με τον Αντώνη τον Βαρδί, τον Ρασούλη και τα λοιπά. Πήρε και άλλο μήνυμα. Έκανε το δίσκο με τον Γρηγόρη τον Πεδικότσι, αυτή η νύχτα και τα λοιπά. Τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ εκείνη την εποχή. Και αυτά τα μηνύματα τον οδήγησαν να με... Σε αυτή την απόφαση. Ναι. Πάρει αυτή την απόφαση. Παρόλο που δεν ήταν ανοιχτός ο Στέλιος, δεν έλεγε εύκολα αυτές οι διαθέσεις, δεν τις έδειχνε και δεν έλεγε. Πρέπει να την αντίδρα πάρα πολύ αυστηρός. Ήταν η πρώτη φορά που έκανε τέτοιο πράγμα και δεν κρύβω να σου πω ότι και στο σπίτι μου που ερχόταν διάφοροι της Κολούμπια που μιλούσαμε, δεν μπορούσαν να εξηγήσουν αυτή την απόφαση. Αυτή του την απόφαση. Δεν μπορούσαμε δηλαδή τόσα άτομα μέσα εκεί να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Γιατί το κάνει αυτό ο Στέλιος, αφού θα ξανατραγουδήσει, ας πούμε. Εντάξει, τώρα περνάει μια περίοδο. Θα γίνει κάτι και θα ξανατραγουδήσει. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί εκείνος είχε πιστέψει ότι δεν θα ξανατραγουδήσει. Αυτή ήταν τελικά, ας πούμε, η δική μου ερμηνεία στην απόφαση του Στέλιου. Παρόλο που στο στούντιο δεν είχε πολλά πράγματα να σου πει, και που τον ρώτησα και συνέντευξη που κάναμε και από σένα που το ξέρω, δηλαδή και από εκεί πέρα τα πράγματα της Κολούμπια, ότι δεν είχε να σου πει τίποτα, δεν άνοιξε το στόμα του και πολύ. Τι να σου πει, δηλαδή χαιρότανε που είχες την άποψή σου, στον τρόπο, σε τραγούδια που πιθανώς να έλεγε και εκείνος. Μερικά ναι. Έβλεπε μια εξέλιξή του, έβλεπε κάτι, δεν σε διόρθωσε νομίζω ποτέ, έτσι. Στο στούντιο. Ποτέ. Το ξέρω, ναι. Ούτε μία φορά. Τον αντίον μου έκανε εντύπωση κάτι που μου είπε, ένα τραγούδι που λέω με την πίτσα, σε διλυπνά τραπέζια λέγεται αυτό, πόσο φταίξαμε μάλλον, λέει ο τίτλος του δίσκου. Με φώναξε, στο Σιάρα γράφεται αυτό, και μου λέει, να σου πω κάτι, μου λέει. Εδώ σε αυτό το τραγούδι, μου λέει, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπαίνεις. Δηλαδή, η ρυθμική αγωγή του τραγουδιού, δεν μπορούσε να καταλάβει πώς μπαίνω στο τραγούδι. Δηλαδή, ήπλα ένα τραπέζια. Προσπαθώ να πω και μπαίνω μου λέει, κόντρα. Δεν ξέρω, του λέω, τι να σου πω τώρα. Δεν μπαίνω, του λέω. Ξέρω, δεν μπορώ να σου πω ότι ακούω εκείνο και μπαίνω. Ρυθμικά μπαίνω, του λέω. Ξέρω πού είναι το αυτό, ξέρω
πια την αρμονία από πίσω, με οδηγεί ο ρυθμός και μπαίνω εκεί πέρα. Είναι το μόνο πράγμα που μου είπε στο στούντιο. Αλλά εδώ έχω να κάνω μία ανακοίνωση η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ποτέ δεν πέρασα μία με τον Άκη πάνω, ας πούμε, ποτέ δεν πέρασα χειρότερα στο στούντιο από ότι πέρασα με το Στέλιο. Το δέος ήταν η στάση του, τι ήταν. Κοίταξε, είχα απέναντί μου το Στέλιο. Το ίνταλμά σου. Ναι. Τα τραγούδια τα έχω μάθει. Η χειρότερη μου περίοδος ήταν αυτή, γιατί τραγουδούσα στο Playboy. Έβγαζα 3 προγράμματα. Έφευγα κατά τις 5-5.30 από εκεί. Πήγαινα σπίτι για να κάνω ένα μπάνιο, να κοιμηθώ μερικές ώρες, 4. Και να φύγεις να πας. Και να φύγω να πάω στην Κυψέλη να μάθω τα τραγούδια με τον Τάκη τον Σούκα. Αυτός έκανε τα τραγούδια. Αφού λοιπόν λέγαμε αυτό μου αρέσει, αυτό άλλο, βάλ' το πάλι, έτρωγα ένα τετράωρο εκεί πέρα, έφευγα, έπαιρνα το αυτοκίνητο και πήγαινα στην Πεύχη, στο σπίτι του Στέλιου. Καθόμασταν με τις ώρες εκεί πέρα να ακούσα τραγούδια. Έφευγα από το σπίτι του Στέλιου και πήγαινα Γλυφάδα να κάνω μπάνιο, να πάρω τα ρούχα, να πάω στο Playboy να κάνω 3 προγράμματα. Ένα χρόνο έτσι ζούσα. Δεν τον ευχαριστήθηκε ο Ντουδίσκου καθόλου. Πίεση. Δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να ξεκουραστώ. Πίεση. Να τα πω τα τραγούδια ξεκούραστος. Δεν μπορώ να είμαι στο στούντιο και να βγάζω και 3 προγράμματα το βράδυ και να κάνω όλο αυτόν τον κύκλο. Και να απέναντί σου τώρα μιλάμε για Γλυφάδα, Κυψέλη, Πεύχη, Γλυφάδα. Και να έχει απέναντί σου το ίντερνετ. Και να έχω απέναντί το Στέλιο. Το Θεό. Και του έλεγα. Μου έκανε πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και εγώ δεν ήμουν ευχαριστημένο γιατί ήξερα ότι αν δεν τραγουδούσα το βράδυ, η φωνή μου θα ήταν διπλή. Θα ήταν άλλη φωνή μου. Θα ήταν καλύτερη η φωνή μου. Θα ήταν καλύτερη η ερμηνεία μου. Δεν είμαι τόσο ευχαριστημένος με τον εαυτό μου για αυτό το οποίο είπα. Τώρα, βέβαια, για να σου απαλύνω λίγο τον πόνο σου στην όλη ιστορία, θα σου πω ότι όλοι οι τραγουδιστές, αφού τελειώσει ο δίσκος τους, λένε τώρα αν το έλεγα, θα το έλεγα καλύτερα. Έτσι είναι τα πράγματα, Λεωνίδα. Γιώργο μου, όμως, σου είπα τι ταξίδι έκανα για να βγει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κάθε Γιώργο. Μέρα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή, και να σε πού, από το Σούκα στο Γκαζατζίδι. Εγώ αν ήμουν ο Στέλιος και είχα απέναντί μου ένα τραγουδιστή που μου άρεσε, ας πούμε, και λεγόταν Λεωνίδας Βελής, θα του έλεγα: Λεωνίδα, πότε τελειώνεις από το μαγαζί? Πότε τελειώνεις σεζόν? Τελειώνω. Πότε θα κάνουμε το δίσκο? Μην με βάζει τώρα και τραγουδάω. Κάνω ολόκληρο αυτό και έρχομαι τώρα σε 10 η ώρα το πρωί για να τραγουδήσω τώρα. Και ξέρεις ότι τελειώνω 5. Θα πάω σπίτι να κοιμηθώ. Έτσι, και μετά η ώρα 10:30 τώρα στο Σιάρα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Γιατί δεν είναι μία μέρα να το κάνω. Δεν με πειράζει μία μέρα και μία εβδομάδα. Είναι ένα ολόκληρο εξάμηνο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ας να τελειώσω μαγαζί. Ας περιμένει ο δίσκος. Πιο κόλλες θα γίνει. Πιο ελεύθερος θα είμαι. Θα βγούμε να φάμε. Θα ξαναβγούμε. Θα ξανακάνουμε. Μη μου το κάνεις αυτό το πράγμα και μου το έκανε. Αυτό είναι το παράπονο μου, τίποτα. Ναι. Βέβαια, σε αυτό φταίνε και εταιρείες που πιέζανε. Ποιος δεν θα ήθελε τώρα ένα τέτοιο δίσκο με τον Λεωνίδα Βελή, παραγωγό τον Καρατζίδη. Ναι, αλλά. Πολλά μπλέκουν. Γιώργο, η χρονική περίοδος και η διάθεση του τραγουδιστή παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην ερμηνεία και στην ακρόαση του δίσκου. Όλα αυτά παίζουν. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ο Μάικλ Τζάκσον. Τώρα ίσως την κουβέντα την πάω αλλού, αλλά είναι παράδειγμα προς μίμηση αυτό. Κοιμότανε στο στούντιο. Mm-hmm. Όταν στο στούντιο, στο σπίτι του, mm-hmm. κοιμότανε. Και όταν αισθανόταν να τραγουδήσει, έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε στον Νικολίπτη, έλα. Γιατί να μην το έχω κι εγώ αυτό. Να τραγουδήσω, όχι να έχω το τηλέφωνο, να πω τώρα, παιδιά, είμαι έτοιμος για να τραγουδήσω. Είμαι καλά να τραγουδήσω. Είμαι καλά να τραγουδήσω. Γιατί δίσκος είναι ο ένας. Δύσκολο είναι ο άλλος. Ο ένας θα πουλήσει 50.000, ο άλλος θα πουλήσει 50 εκατομμύρια. Αλλά η δουλειά είναι μία. Αυτό είναι. Ναι, ο τρόπος είναι ένας. Τώρα είπες και για κάποιους ξένους τραγουδιστές και εσείς ένας τραγουδιστής που τολμώ να πω με διεθνή ακτινοβολία και διεθνές ρεπερτόριο. Σε έχω ακούσει να τραγουδάς καταπληκτικά, καταπληκτικά. Τραγούδια που εγώ δεν τα περίμενα από τον Λεωνίδα Βελή. Σε ευχαριστώ. Και είναι λαϊκά τραγούδια αυτά. Πολύ. Το I Who Have Nothing, ας πούμε, ξέρω εγώ, και το My Way, είναι λαϊκά τραγούδια. Είναι λαϊκά τραγούδια. Είναι λαϊκά τραγούδια, ασχετά είναι λαϊκά τραγούδια των Αμερικανών. Έτσι, δεν έχει σημασία.
πώς εκεί, τι αισθάνεσαι, δηλαδή όταν λες αυτό που, από το αριγκάτο που το έχουμε εκεί πέρα, το κομμάτι το οποίο το έχω ακούσει 50 φορές που το λες, ας πούμε, και λέω, κοίτα να δεις ένας άνθρωπος τώρα, ας πούμε, που είναι λαϊκό, μπορεί να σου πει τη συνεφιασμένη Κυριακή και το My Way, ας πούμε, και να τραγουδήσει ένα λαϊκό τραγούδι ξένο, τελικά είναι ένα άλλο το λαϊκό τραγούδι παντού, έτσι. Για να βγάλω λεφτά στην Αμερική, έπρεπε να πεις και έπρεπε να μάθω και ξένα τραγούδια. Δεν γινόταν μόνο με τα ελληνικά τραγούδια δουλειά. Και έπρεπε να επεκταθώ, να φύγω και από τα ελληνικά-ελληνικά για να πάω σε αυτά που λένε και ελληνικά. Και για να γίνει αυτό, έκατσα κάτω και έμαθα να τραγουδάω σε 6 γλώσσες. 6 γλώσσες. Με την ελληνική. Έμαθα να τραγουδάω. Και έμαθα πολλά τραγούδια. Όπως ποια, ας πούμε, αλλά λες, ας πούμε, σε ποιες άλλες γλώσσες. Δεν. Α, λέω εβραϊκά. Λέω πολωνέζικα, λέω ιταλικά, ισπανικά και αμερικάνικα. Κάτσε ρε παιδί μου, τα καταλαβαίνω τα ευρωπαϊκά. Το πολωνέζικα πώς το πιέζει. Είναι στο Σικάγο που τραγουδούσα πολλά χρόνια, ήταν πολύ, είναι πολύ Πολωνοί εκεί. Mm-hmm. Πάρα πολύ Εβραίοι. Ναι, και πώς μαθαίνεις αυτή τη γλώσσα την πολωνέζικη. Αποστήθηση. Μαθαίνω 2, 3, 4 τραγουδιά τους, ναι. Ξέρω τι λέω και ξέρω να το ερμηνεύω, διότι ξέρω τι λέει ο στίχος. Λοιπόν, και έχω και μία σχετική βοήθεια από κάποιον Γιώργο Λεκάκη εκεί, ο οποίος μου λέει, εδώ, αν μπορείς, κάνε το καλύτερο αυτή τη λέξη, δεν τη λες καλά κτλ. Προσπαθώ να πω στην προφορά. Έχει συνέστηση του στίχου εκείνη. Βέβαια. Τον ξέρω τι λέει. Ερωτικά είναι τα περισσότερα. Ναι, ξέρεις όμως τι λένε. Ξέρω τι λέω. Στα ιταλικά ποιο έλεγες. Στα ιταλικά έλεγα το. Πόσα ιταλικά. Πολλά τραγούδια. Το Τσελαλούνα με Τζομάρε, το Μάμα, το ξέρεις το Μάμα. Μάμα Σολτάντο Φελίτσε, πέρι και ριτόρνο τατέ. Λάμια καλτσόνε τη δίτσε. Μεγάλα τραγούδια, έτσι. Πες μου το I have nothing. Καλύτερα να το βάλουμε να το ακούσουμε αυτό, Γιώργο. Δεν λέγεται αυτό έτσι. Δεν λέγεται. Δεν λέγεται. Θέλω, για να το πω αυτό, θέλω. Ατμόσφαιρα. Θέλω συνοδεία, για να το πω αυτό. Τι να πω, δηλαδή αυτή. I who have nothing. I who have no one. Adore you, and I want you so. I'm just no one with nothing to give you but oh, I love you. Θέλει να έχω τη. Να σπλαισιώνεις. Ναι, ναι, θέλει και πράγματα. Και γαλλικά, βρε Αθεόφοβε, τι έλεγε. Ποια? Γαλλικά. Γαλλικά δεν τραγουδούσα. Όχι. Ιταλικά, Ισπανικά. Ισπανικά τι έλεγε. Πολλά. Γρανάδα, πολλά πράγματα. Κουάντανα μέρα, πολλά πράγματα. Ήταν δύσκολο να τα μάθεις αυτά ή ο Έλληνας έχει έφεση στις ξένες γλώσσες. Κοίταξε, δύσκολα. Είναι θέμα θέλησης ότι άμα τα μάθω αυτά θα οικονομάω περισσότερα λεφτά. Θα πάω καλύτερα στη δουλειά. Ναι. Είναι θέμα ότι πρέπει να τα κάνω. Να το κάνω αυτό το πράγμα. Να μάθω για να βγάλω λεφτά. Είναι δουλειά. Να βγάλω λεφτά. Το κέντρο μου ήταν το πράσινο χρήμα. Αυτό ήταν. Το κέντρο μου στην Αμερική ήταν το πράσινο χρήμα. Και το πράσινο χρήμα είναι το δολάριο. Βέβαια, ξέρω ότι εκεί πέρα λατρεύτηκες από τους Έλληνες. Πάρα πολύ, ναι. Πολύ μεγάλη. 15 χρόνια να με παρακαλάνε από το ένα μαγαζί στο άλλο, να τραγουδάω, να μην ξέρω πού να πηγαίνω. Έτσι. Το ξεκίνημα το έκανα από το Λος Άντζελες, από έναν επιχειρηματία, τον Νίκο, τον Νίκο τον Κουτσό, έτσι τον αποκαλούσαν, γιατί είχε ένα πρόβλημα με το πόδι του. Σε αυτό που το τραγούδισα, γιατί αγάπησα μία κοπέλα, εγώ ζούσα στο Σικάγο, η οποία κάναμε σχέση με αυτή την κοπέλα. Τέλος πάντων, αυτή η κοπέλα το μάθαν όλοι εκεί πέρα στη γειτονιά του μαγαζιού, αυτό το Olympic Flame λεγόταν αυτό το μαγαζί. Ότι αυτή τα έχει με αυτόν και τις διώξανε τρεις αδερφές, ήταν αυτές οι αδερφές, Πάλας. Δεν ξέρω αν τις έχεις ακούσει. Όχι. Ναι, ναι. Αυτές λοιπόν κάνανε και πολλά έργα αυτές. Τραγουδάνε σε πολλές ελληνικές ταινίες αυτές οι κοπέλες. Η Μαρία λοιπόν, αυτή φύγανε οι αδερφές και πήγαν στο Λος Άντζελες. Το τηλέφωνο αγάπη μου, μου λείπει τα λοιπά και τα λοιπά. Παίρνω το αεροπλάνο και πάω στο Λος Άντζελες. Εκείνο το βράδυ πήγα, έκατσα σε μια γωνιά εκεί πέρα. Βγήκαν η Μαρία με τις αδερφές, τράκα τρούκα, τράκα τρούκα. Αυτό κάνανε οι κοπέλες, δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν. Και τα πόδια ψηλά, τα χέρια κτλ. Και τραγουδούσαν. Και αυτή είχε μιλήσει στον Νίκο τον Κουτσό για μένα, ότι ξέρεις, ο Λεωνίδας είναι τραγουδάει. Και ένα βράδυ, ας μου λέει, έρχεται αυτό και μου λέει, πες μας ένα τραγούδι. Και ανέβηκα στην πίστα πάνω. Στα λέω γρήγορα τώρα, έτσι. Τι είπες. Και είπα το γυμνό κορμί.
Στην παγωνιά μ' αφήνει, σε ένα τραγούδι. Μια χειρά η Γεώργη. Του έκανα μεγάλη εντύπωση και τα λοιπά. Πες μας κι άλλο, πες μας κι άλλο. Εκεί πάει και μερικά άλλα του Στέλιου. Δεν ήξερα άλλα τραγούδια να πω. Και μου λέει ο Νίκος αυτό, σου δίνω μου λέει $250 τη βδομάδα, φαγητό και ύπνο, σπουδάσαι εδώ. Και έμεινα εκεί. Αυτή ήταν η αρχή. Έμεινα εκεί ένα εξάμηνο περίπου. Πάρα πολλοί, πολλοί Αμερικανοί, ηθοποιοί, τραγουδιστές και λοιπά ερχόντουσαν, όχι για να ακούσουν εμένα. Μπαίνω στο μαγαζί αυτό και ακούγανε και εμένα και τους έκανα μεγάλη εντύπωση. Δεν καταλαβαίνανε βέβαια τι λέω. Τραγουδούσα μόνο ελληνικά τότε. Αλλά τους έκανε εντύπωση η φωνή μου, ας πούμε. Πήγαινε και ερχόταν το μαγαζί. Και ο Νίκος αυτός μου λέει: κοίταξε, μου λέει, στο εξάμηνο θα φύγεις από εδώ, θα πας στη Νέα Υόρκη, μετά θα πας εκεί και μετά πάλι εδώ και μετά εκεί. Και, και αυτός μου έκανε, δηλαδή δεν ήταν μάνα, δεν μου παίρνει λεφτά. Μου έκανε τον κύκλο μου. Μια δικτύωση. Και έτσι γνωρίστηκαμε όλη την Αμερική και τα τηλέφωνα πέφτανε βροχή. Βέβαια, εδώ θέλω να σου πω, βέβαια, πρέπει να πω ότι έχω ακούσει να μιλάει σε υπερθετικό βαθμό καλά για σένα. Επίσης κάποιος άλλος σπουδαίος και μεγάλος που δεν έλεγε πολλά λόγια και τα, δεν τα έλεγε για κανέναν. Ο Γιάννης Οπουλόπουλος. Ο Γιάννης Οπουλόπουλος. Ο Γιάννης Οπουλόπουλος, με τον Γιάννη Οπουλόπουλο γνωρίστηκα στην Βοστόνη, όπου ήρθε και τραγούδησε κάπου σε κάποια αίθουσα εκεί πέρα και έμαθε ότι υπάρχει ένα μαγαζί, δεν θυμάμαι το όνομα του μαγαζιού που τραγουδούσε εκεί πέρα. Τέλος πάντων, ήρθε και μ' άκουσε και τραγουδούσα και αμερικάνικα εγώ τότε και τα λοιπά. Και του έκανα, τρελάθηκε. Δηλαδή, πραγματικά, παιδιά, αυτόν τον τραγουδιστή τον έχω μέσα στην καρδιά μου, διότι για μένα η πιο μεστή φωνή τραγουδιστή σε αυτό το είδος είναι ο Γιάννης Οπουλόπουλος. Και ο μεγαλύτερος τραγουδιστής που έβγαλε ποτέ αυτή η χώρα, τραγουδιστής ερμηνευτής, είναι ο Τόλης Αβοσκόπουλος. Ναι. Τον οποίο δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ. Ήταν περίπτωση ο Τόλης Αβοσκόπουλος, ο ερμηνευτής. Δεν μπορώ να τραγουδήσω Τόλη Αβοσκόπουλο με τον τρόπο που τραγουδάει αυτός. Κανείς δεν μπορεί. Τραγουδάω βέβαια με τον τρόπο το δικό μου, αλλά με αρέσει περισσότερο ο τρόπος ο δικός του. Δεν ξέρω. Αυτοί οι δύο οι τραγουδιστές αφήσανε στίγμα μέσα αλλά μου. Όταν γύρισε ο Γιάννης, το είπε σε όλους μας. Υπάρχει ένας τραγουδιστής εκεί, λέει, που έτσι κέρθει εδώ. Και μείναμε έκπληκτοι. Ήταν μέσα στο. Αλήθεια, Γιώργο. Με το βουγά, στο ταμπού. Λέει, έτσι και κάνει αυτός. Πως έρχεται, πολλά μυρμήγκια θα μπουν στις φωλιές τους. Το θυμάμαι. Γιάννης. Ναι. Ο Γιάννης δεν χρωστούσε να πει. Ερχόταν τακτικά και με έβλεπε στο Ρήμπας ο Γιάννης. Και στο Ρήμπας, ναι. Ναι, ερχόταν τακτικά εκεί. Τακτικά. Ναι. Και έρχεσαι στην Αθήνα να τραγουδήσεις. Να πάρεις τη θέση. Το πρώτο μαγαζί μου, Γιώργο, που τραγούδησα ήταν, ήταν τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό. Ναι. Το πρώτο μαγαζί που τραγούδησα. Ναι. Σήμερα θα το λέγαμε σκυλάδικο. Ήτανε κανονικό σκυλάδικο, ναι, βέβαια. Εκεί, μετά από εκεί. Εγώ το θεωρώ μεγάλο σχολείο το σκυλάδικο. Έτσι. Πολύ. Πέρασα υπέροχα εκεί. Περνούσα υπέροχα. Μετά από εκεί μου έκανε πρόταση ο Νικολούζος, ο οποίος ήρθε και μ' άκουσε, ας πούμε, και ξαφνικά βρέθηκα στο Playboy μαζί με τον Σταμάτη τον Κόκοτα και τον Γιώργο τον Ζαμπέτα. Εκεί. Άλλη ιστορία. Ναι. Ο Γιώργος ο Ζαμπέτας. Ο Γιώργος ο Ζαμπέτας. Έχουμε τόσα πράγματα να πούμε πολλά, Γιώργο μου. Ήτανε. Όταν τραγουδούσα εγώ στο Ελλάς Καφέ στο Σικάγο, αυτό απέναντι και πιο μακριά ήταν ένα άλλο μαγαζί που λεγόταν Grecia Gardens. Α, το μαγαζί που στο, τραγουδούσα στο Λος Άντζελες, αυτό λεγόταν Grecia Gardens. Λοιπόν, και το πάνε τότε του Γιώργου ότι στο απέναντι μαγαζί υπάρχει ένας τραγουδιστής Έλληνας, ο οποίος τραγουδάει και αυτό και τα λοιπά. Και το έκανε εντύπωση, φαίνεται, ο άνθρωπος που το είπε αυτό του Γιώργου. Και ήρθε ένα βράδυ και έρχεται ο σερβιτόρος και μου λέει: ξέρεις ποιος είναι μέσα. Είναι ο Γιώργος Ζαμπέτας, μου λέει, και περιμένει, μου λέει, να σε ακούσει. Το σοβαρά και βγήκα, εγώ τραγούδισα, τα λοιπά. Και έρχεται πάλι ο σερβιτόρας, αφού τελείωσα εγώ, και μου λέει, σε θέλει στο τραπέζι. Και μου λέει, Λονίδα, εδώ έμαθα ότι σε λένε Λίο. Κόφτε ωραία αυτό το Λίο να μου. Λονίδα σε λένε. Πάρε, μου λέει, αυτό το ρατό. Είναι ο αριθμός μου. Σε περιμένω στην Αθήνα να με πάρεις τηλέφωνο. Και κοίταξε, μην αργήσεις, τα υπόλοιπα άστα σε μένα. Άσο το θέμα σε μένα. Αυτά μου είπα. Μου δώσε, δεν τον τηλεφώνησα ποτέ. Γιατί? Γιατί γύρισα εγώ το 1982 στη Θεσσαλονίκη, βγήκα με τους φίλους μου έξω και οι φίλοι μου πες μας ένα τραγούδι και τα λοιπά.
τα παιδιά τα οποία μεγαλώσαμε μαζί στο Καλύβα, στην Καλύβα. Στην Καλύβα της Θεσσαλονίκης, Καλύβα της... Και κάπου μπερδεύτηκα, του λέω, δεν μπορώ φίλε, του λέω, να έχω υποχρεώσει στην Αμερική να πάω, όταν τελειώσω από εκεί θα έρθω. Και έφυγα, γύρισα και πήγα κατευθείαν στην Καλύβα του πανοράματος. Στο μήνα επάνω δέχομαι ένα τηλέφωνο από το Κόπα Καμπάνα της Ρόδου. Ένα σκοράκι στο έχει αυτό και τα λοιπά, ο Γιώργος. Και ρωτάω και μου λένε, περίπτωση, παρατάω το... Όχι, στο μήνα πάνω έρχεται ο Κουτσελίνης και με κλείνει για το Αριγκάτο. Και φεύγω στο Αριγκάτο που και τραγουδάω τα τραγούδια αυτά. Στο τρίμηνο, τετράμηνο επάνω δέχομαι ένα τηλέφωνο από τον Κοράκη και μου λέει, έλα μου λέει και τα λοιπά, εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά και... Δεν άφηνα τίποτα να πέσει κάτω, ε. Παρατούσα τον ένα, έφευγα επί τόπου. Στη δουλειά δεν υπήρχε ούτε φιλία, ούτε αφεντικά, ούτε τίποτα. Όπως το αφεντικό όταν δεν σου κάνει, σου λέει τέρμα, έτσι εγώ του λέγα φεύγω. Τελείωσε, φεύγω. Και παίρνω το αεροπλάνο και πάω Ρόδο. Και τραγουδάω στη Ρόδο όλο το καλοκαίρι. Και μου λέει, δεν θα κλείσει πουθενά τίποτα. Σε θέλω, μου λέει, για την Κόπα Καμπάνα των Αθηνών. Ήταν επί της Φιλελλήνων, ναι, ήταν, ναι, αυτό το μαγαζί, ένα υπόγειο. Το μεταστράτος. Υπέροχα πέρασα εκεί. Ήταν όλα τα μπαλέτα και τα βγαίναν και έβγαινα εγώ μετά και γινόταν, Γιώργο, πανικός. Δηλαδή, για πότε διαδίδονται τα νέα για έναν τραγουδιστή ο οποίος τραγουδάει στέλιο και αυτό. Χωρίς και αυτό. Κινητά, χωρίς τίποτα, social media, τίποτα, χωρίς ίντερνετ. Θα γίνεται πανικός στο μαγαζί και φεύγουμε από εκείνο το μαγαζί και πάει και πηγαίνει σε ένα άλλο Αριγκάτο κάπου επί της Βασιλής Σοφίας, ένα καινούριο Αριγκάτο. Πηγαίνω εκεί πέρα τραγουδά. Αυτή ήταν η αρχή μου. Οπότε μέσα στο Αριγκάτο το πρώτο, στην Κόπα Καμπάνα. Στο Κόπα Καμπάνα αυτός ο Γιώργος ο Γοράκης μου λέει, έχω μιλήσει με την Κολούμπια για σένα και θα έρθει, μου λέει, ο Γιώργος ο Πετσίλας να σε ακούσει. Λέω, ποιος είναι αυτός ο Γιώργος ο Πετσίλας, μου λέει, είναι ο σύζυγος στην Τάνα Μούσχορη, ήταν το τρίο τότε, Μπελκάντος, κάτι τέτοια μου λέγε. Και ήρθε το αφεντικό παραγωγής Κολούμπια, ο Γιώργος και με ακούει και έρχεται στο καμαρίνο ο άνθρωπος και μου λέει, αύριο μου λέει, κατά τις 1:00 ή 2:00, όποτε μπορεί, σε περιμένω στην Κολούμπια. Και υπογράφει συμβόλαιο. Και υπογράφει συμβόλαιο. Και έμεινε έτσι ο Ζαμπέτας. Έμεινε έτσι ο Ζαμπέτας. Ξεχάστηκε τελείως ο Ζαμπέτας, αλλά τον είχα στο μυαλό μου. Τον είχα στο μυαλό μου, αλλά δεν ήξερα πού το πάνε αυτοί με μένα. Δεν ήξερα. Νόμιζα ότι αυτοί ξέρουν καλύτερα από μένα, οπότε εγώ περιμένω από αυτούς, εγώ τι είναι από τώρα. Τελικά ξέραν καλύτερα πώς. Όχι, όχι. Δεν ξέραμε καλύτερα. Δεν εσύ ξέρεις να διαχειρίσεις καλύτερα. Ναι, νομίζω ότι αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω θα είχα πολύ καλύτερα αποτελέσματα για τον Λεωνίδα τον Βελή. Νομίζω ότι πέσαν έξω σε τραγούδια που έπρεπε να πω. Είπα καλά τραγούδια. Ορισμένα τραγούδια μου είναι πάρα πολύ καλά. Τα υπόλοιπα θέλουν πέταμα. Δεν έπρεπε να τα πω. Δεν έπρεπε να ανακατευτώ στην κρίση, ας πούμε, του Κυβέλου. Δεν έπρεπε να πεις ναι πολλά, ναι. Οι καριέρες γράφονται. Επίτρεψέ μου να πω σε αυτή την εκπομπή που κάνουμε ότι ο Γιώργος Κυβέλος ήταν ό,τι χειρότερο γνώρισα στο χώρο της δουλειάς μου. Το παιδί δεν είχε καμία σχέση με το λαϊκό τραγούδι. Δηλαδή δεν έπρεπε η Κολούμπια να του δώσει αυτή τη θέση του γενικού παραγωγού της Κολούμπια. Δεν το είχε το λαϊκό, κατάλαβες. Αυτό ήταν το λάθος μου. Το ότι νόμιζα ότι αυτός ξέρει και εγώ δεν ξέρω. Και από το αποτέλεσμα μετά κατάλαβα, καταλάβαινα και τότε, Γιώργο μου, αλλά δεν μπορούσα να μιλήσω διότι είχα δύο τραγούδια καλά, ας πούμε. Ο επόμενος είχε δύο τραγούδια καλά. Οπότε δεν χάσω τα δύο. Γιατί όμως να πω δύο τραγούδια καλά και να μπω όλο το δίσκο. Ο Φρανκ Σινάτρα, αυτοί οι τραγουδιστές, αν δεν ήταν και τα 12 ίδια, δεν τα λέγανε. Γιατί να πω ένα τραγούδι που δεν μου αρέσει. Γιατί να επιλέξω κάτι το οποίο δεν είμαι εγώ. Δεν έχω νόημα. Δεν έχει νόημα να το πω. Είναι σαν να μην το λέω. Καταρχήν δεν το πιστεύω την ώρα που το λέω, διότι δεν το θεωρώ σπουδαίο τραγούδι. Γιατί να το πω λοιπόν. Γιατί αυτοί μου λέγανε. Τώρα μην ανακατεύεσαι με αυτά τα πράγματα. Άσε τώρα, δεν ξέρουμε τι κάνουμε εμείς και το λέγα. Λεωνίδα, ποια είναι τα βραβεία σου, τα παράσημά σου από αυτό το χώρο και από αυτά τα 50 χρόνια που διασκεδάζεις τον κόσμο, τραγουδάς, κάνεις τέχνη, κάνεις αυτό που αγαπάς. Αυτά τα 15 τραγούδια θα έλεγα. Αυτά. Έχω 15 παράσημα. Τα υπόλοιπα δεν τα αναγνωρίζω για μένα, δεν τα θέλω. Έχω πει όμως περίπου 15 με 20 τραγούδια. Καλά που να το λέει ένας άνθρωπος μετά από 50 χρόνια, δεν είναι λίγα. Μέχρι 20 τραγούδια γύρω υπογράφω. Ξέρω τραγουδιστές. Έχω τραγουδήσει 500 και υπογράφω 500 από τον καιρό που άρχισα να γράφω και εγώ. Αυτά τα επικροτώ διότι τα έκανα εγώ.
όσο καιρό οι άλλοι σκεφτόταν για μένα, έχω να μετρήσω περίπου 20 τραγούδια, όχι παραπάνω. Δεν είναι λίγα. Άλλοι περνάνε από αυτόν τον κόσμο και αφήνουν ένα τραγούδι. Ή λένε για ένα τραγούδι. Εδώ όμως, αυτή η καινούργια στροφή, ξαφνικά μαθαίνω και βλέπω και σ' ακούω. Είχαμε βρεθεί τότε στον Κρατζίδη κάτω, θυμάσαι την εκδήλωση. Ναι. Και μου λες, γράφω. Όπα, λέω, θεωρώ ευλογία τον άνθρωπο που μπορεί και γράφει. Γιατί έχεις ένα λευκό χαρτί, δεν έχεις τίποτα και ξαφνικά αρχίζεις και παίρνεις νότες και συνθέτεις ή αρχίζεις στίχους γράφεις και γεμίζεις ένα χαρτί, υπάρχει τότε. Τον θεωρώ ευλογημένο αυτόν τον άνθρωπο που γράφει, δηλαδή που μπορεί και αποκωδικοποιεί έτσι την έμπνευση, το σύμπαν. Πώς ήρθε αυτό, τι έγινε, ποιο κουμπί πατήθηκε? Κοίταξε, δεν είναι δύσκολο να απαντήσω στην ερώτησή σου, αλλά θα την απαντήσω από την ερώτησή σου με διαφορετικό τρόπο. Λέγοντάς σου ότι Γιώργο Λεκάκη ήρθε σε ένα στούντιο την περασμένη φορά στη Θεσσαλονίκη και σου έβαλα να ακούσει ορισμένα μου τραγούδια τα οποία έγραψα εγώ. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν σε αυτό το τραπέζι που καθόμαστε και έχουμε απέναντι τη μηχανή που μας γράφει, ρωτάω ξανά τον Γιώργο τον Λεκάκη, αυτά τα οποία άκουσες αντιπροσωπεύουν το πνεύμα και τη σοβαρότητα που έχει ο Γιώργος ο Λεκάκης σαν στιχουργός? Δηλαδή, είδες σε μένα κάτι το οποίο σου άρεσε εσένα που είσαι τόσο αυστηρός και τόσο μελετημένος? Ναι, εμένα μου άρεσε το όλον. Δηλαδή, ήταν δεμένο το πράγμα. Ναι. Με η μελωδία και το στίχο και τον ερμηνευτή που τα έλεγε αυτά τα πράγματα. Αυτό όλο το πράγμα ήταν ένα πακέτο ωραίο. Κατάλαβες, θέλω να πω. Δεν μπορούσα να. Όταν ένας είναι ο δημιουργός, δηλαδή αυτός που γράφει και μελωδία και στίχο και τραγουδάει, δεν μπορείς να διαλέξεις από αυτούς που λέμε τραγουδοποιούς μόνο το ένα κομμάτι ή μόνο το άλλο κομμάτι. Δυστυχώς, όταν εμείς γράφουμε, που εγώ γράφω μόνο στίχο, κάποιος άλλος γράφει μόνο μελωδία και έρχεται κάποιος τρίτος, πρέπει οι χημίες αυτές να δέσουν, καταλαβαίνεις. Οπότε ένα από όλα μπορεί να ξεχωρίζει, να είναι καλύτερο από τα άλλα. Μπορεί όμως. Απευθύνομαι στον Γιώργο τον Λεκάκη και τον στιχουργό. Ξέχασε τον Λεωνίδα Βελή, τον μουσικοσυνθέτη. Ο στίχος, ο οποίος άκουσες, θα ήταν κάτι το οποίο... Με εξέπληξες, με εξέπληξες πολλές φορές. Δεν το περίμενα από σένα, ειδικά αυτό με το Παρίσι. Κάνεις κάτι άλματα που είναι μέσα στη δουλειά του καλλιτέχνη να κάνει. Αλλά δεν είναι κολλημένος σε ένα πράγμα, έτσι πρέπει να επιχειρεί, πρέπει να τολμάει, πρέπει να βλέπει και από εδώ, βλέπει και από εκεί τι γίνεται. Αλλά αυτό με το Παρίσι, ας πούμε, με εξέπληξες. Σε κοίταγα, θυμάσαι. Ναι, ναι. Άκουγα μια το τραγούδι, κοίταγα μια εσένα. Τι δουλειά είχε αυτό το τραγούδι? Όχι, ήταν λαϊκό το ταγκό. Ναι, έτσι. Ναι. Έχεις πει τέτοια. Τα έχεις πει στα αγγλικά, τα έχεις πει προφανώς σε πίστες κλπ. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι δικό σου. Πού είναι αυτό μέσα σου? Δηλαδή, τι κουμπί πατήθηκε μέσα σου για να βγει ένα ταγκό, ας πούμε, που να μιλάει για το Παρίσι? Το κουμπί το οποίο πατήθηκε ήταν ότι από τα τραγούδια που μου στέλνανε διάφοροι, δεν χρειάζεται να πω ονόματα, δεν έβλεπα τίποτα εμένα. Και κάποια στιγμή έγραψα ένα τραγούδι, ένα στίχο και λέω σε αυτό το στίχο: Λεωνίδα, τι θα έγραφες αν εσύ, ας πούμε, ήσουν δημιουργός, στιχουργός, τι θα έγραφες αυτή τη στιγμή σε αυτό που περνάμε? Ποια θα ήταν η επικοινωνία σου με το τραγούδι, αν ήθελε όνει και καλά να πει στον κόσμο ότι εγώ, ναι, έχω αποσυρθεί και είμαι εκεί που είμαι, αλλά κοίταξε τι έχω γράψει για σένα. Αυτό είναι ένα δώρο μου, είναι ένα δώρο παρουσίας από την απουσία μου. Και έγραψα τον πρώτο μου στίχο, ο οποίος έλεγε και λέει, υπάρχει στο διαδίκτυο: Γεννήθηκα σε δύσκολους καιρούς. Μεγάλωσα με αμέτρητους εχθρούς. Μα επιβίωσα. Φύγε, μου λέγανε, να σωθείς. Τύχη εδώ πέρα δεν θα βρεις. Γι' αυτό ταξίδεψα. Το ρεφρέν: Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και αυτό που λένε θάνατος. Κι αν έρθει η ώρα να χαθώ, θέλω να γίνει στο λεπτό. Και από το στόμα κανενός μην ακουστεί αθάνατος. Το δεύτερο κουπλέ λέει: Τους δρόμους μαύρους με καπνούς και τους υπόγειους σταθμούς τους επερπάτησα. Κι όλη τη γη τους πειρασμούς που σαν σιρήνες τους ακούς τους αντιστάθηκα.
Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και αυτό που λένε θάνατος. Και αν έρθει η ώρα να χαθώ, θέλω να γίνει στο λεπτό. Και από το στόμα κανενός μην ακουστεί αθάνατος. Ήταν το πρώτο μου στίχος. Και όταν αυτό το πράγμα το έκανα πραγματικότητα και έβαλα και τη δική μου σε εκείνη, δική μου, είναι ζεμπέκικο, πήρα χιλιάδες χειροκροτήματα και μπράβο κτλ. Αυτό ήταν η αρχή του πρώτου μου τραγουδιού. Και έχω γράψει μέχρι τώρα 180 τραγούδια. Λεωνίδα μου, σου εύχομαι να είσαι γερός, καταρχήν υγιής, να είσαι ξελαμπικαρισμένος, κατασταλαγμένος όπως σε ακούω, που ξέρεις και τι θέλεις, ξέρεις και τι κάνεις, έχεις και γνώση του σήμερα και αυστηρός, κριτικός, με γιώτα, κριτής αυστηρός, δεν χαρίζεσαι κανέναν, δεν έχεις και κανένα λόγο να το κάνεις αυτό, να υπηρετήσεις το τραγούδι, γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε, το λαϊκό τραγούδι και όλα τα άλλα είναι δεύτερα. Αν έχεις υγεία, όλα τα άλλα γίνονται. Και σου εύχομαι... υγεία. Όταν θα κάνεις τα 50 σου χρόνια, να είναι γεμάτο και το Παλέντε Σπορ και η μισή Θεσσαλονίκη παραλιακή να περιμένουν να μπουν μέσα. Εάν αυτός ο λαός αγαπάει την παράδοσή του, αγαπάει το ελληνικό τραγούδι, θα πρέπει τότε, όταν θα το γιορτάσουμε αυτό, να τα αποδείξει. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, σε αγαπώ πολύ, σε πιστεύω πολύ και δεν περιμένω τη στιγμή που το τραγούδι μας αυτό, το τραγούδι σου δηλαδή, θα βγει και θα τα ακούσει ο κόσμος για να καταλάβει τι σημαίνει λαϊκό τραγούδι. Σε ευχαριστώ. Ο πιο παγωμένος Γενάρης, η θάλασσα πιάνει φωτιά. Θλιμμένος θεός μένει ο Άρης κι γυάλιμνος κοίται μακράν. Χριστό δουλέ μου αητέ, Έκτορα φίλε και αδελφέ, δεν θα ξεχάσουμε. Και Παναγιώτη Θωϊκέ, χτίσε του σπίτι ουρανέ, να ξαποστά.